Μιλήσουμε με τον πρώην Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στην Αλφα Αθηνών, κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ζαχαρέα. Να ξεκινήσω με το πόσο διασφαλισμένη είναι η αυτοδυναμία με βάση τα στοιχεία που πιθανώς να γνωρίζετε και εσείς, αν μπουν και άλλα κόμματα στη Βουλή και πόσο βέβαιος μπορείτε να είστε ότι δεν θα χρειαστούν και τρίτες εκλογές. Κοιτάξτε, στις τελευταίες εκλογές, αν δεν είχαν διεξαχθεί με το σύστημα της απλής αναλογικής, θα είχαμε ήδη μια αυτοδύναμη κυβέρνηση που θα είχε το χέρι στο τιμόνι του τόπου. Είναι δεδομένο ότι διεκδικούμε ξανά την ψήφο των πολιτών εκ νέου από την αρχή και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι οι πολίτες θα τιμήσουν ξανά, θα τιμήσουν αυτή την εντολή ουσιαστικά που έχουν δώσει την προηγούμενη φορά για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και για μια σταθερή κυβέρνηση. Και εμείς έχουμε μια πρόταση, την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία διασφαλίζει όλα αυτά τα οποία περιείχε η προηγούμενη εντολή που έδωσαν οι πολίτες. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να τους πείσουμε να μας δώσουν εκ νέου αυτή την εντολή ανεξάρτητα από τις όποιες επιλογές στα υπόλοιπα κόμματα. Σε τελική ανάλυση, αυτό το οποίο φαίνεται μέσα από όλες τις κρίσεις που διαχειριστήκαμε και την περασμένη τετραετία και με όλα τα γεγονότα τα οποία προκύπτουν διαρκώς, είναι ότι αυτό ζητούν οι πολίτες, την σταθερότητα ως αναγκαία συνθήκη προόδου και ανάπτυξη για τη χώρα. Εάν βγει όντως κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, με βάση και τα αποτελέσματα της 21ης Μαΐου, ποιες θα είναι οι κυβερνητικές προτεραιότητες της τετραετίας? Θα είναι, για παράδειγμα, η υγεία? Γιατί αυτό που έγινε σήμερα στην ΚΟ στενοχώρησε το Πανελλήνιο. Εκ των πραγμάτων δεν υπάρχουν κατάλληλες λέξεις για να περιγράψουν αυτό το οποίο έγινε στην ΚΟ και όπως αναφέρατε και στην ερώτηση, η υγεία τίθεται ως απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης που θα προκύψει από τις κάλπες εφόσον ο κόσμος μας εμπιστευτεί. Είναι η απόλυτη προτεραιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βέβαια, έχουμε αρκετές προτεραιότητες. Πρέπει να καλύψουμε ένα σύνολο εκκρεμωτήτων για τη χώρα. Το κράτος πρέπει να καλύψει όλα τα κενά. Πρέπει να σαρώσουμε αυτό το οποίο θα περιγράφουμε ως βαθύ κράτος. Η οικονομία πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Οι μισθοί πρέπει να αυξηθούν και ο κατώτατος και ο μέσος μισθός. Όλα αυτά τα οποία έχουμε πει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο στο πρόγραμμά μας είναι εκεί και θα υλοποιηθούν, όπως υλοποιήθηκαν και την προηγούμενη φορά, όπου μειώθηκαν 50 φόροι και εισφορές κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Εγώ θα σας έλεγα και παραπάνω από ό,τι είχαμε πει στο πρόγραμμά μας, αλλά είναι δεδομένο ότι η υγεία είναι η αιχμή του δόρατος για μια σειρά από λόγους. Το βιώσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έγιναν πολλά, υπερδιπλασιάστηκαν οι ΜΕΘ. Έγιναν προσλήψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές, 5.000, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Ξέρουμε ποια είναι και θέλουμε να ξεκινήσουμε πάρα πολύ γρήγορα να κλείνουμε όλες τις εκκρεμότητες της χώρας και να τρέξουμε προς το μέλλον. Βλέπουμε ξαφνικά αύξηση των μεταναστευτικών ορών τις τελευταίες ημέρες. Ανησυχείτε μήπως συμβεί κάτι από τη στιγμή που η Τουρκία σχημάτισε κανονική κυβέρνηση και εμείς θα είμαστε με υπηρεσιακή για ένα μήνα ακόμα? Κοιτάξτε, κυρία Ζαχαρέα, όπως είπα και πριν, η απλή αναλογική είναι κάτι που ιδανικά θα έπρεπε να έχει αποφευχθεί. Ήταν προϊόν ιδεοληψίας και ήταν λάθος, γιατί όσες φορές εφαρμόστηκε στη χώρα μας, εφαρμόστηκε για πολύ συγκεκριμένους λόγους και παρήγαγε αστάθεια. Έτσι συνέβη και τώρα. Σε 19 μέρες οι πολίτες με την ψήφο τους έχουν τη δυνατότητα να σχηματίσουν μια σταθερή κυβέρνηση. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Αποδείξαμε και στις αρχές του 2020 το πώς μπορούμε να αποκρούσουμε ουσιαστικά τον υβριδικό πόλεμο ο οποίος έγινε ουσιαστικά σε εκείνη τη φάση και όλες αυτές τις νέες προκλήσεις που είχαμε στα χέρια μας. Το απέδειξε πρώτος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα το κάνουμε ξανά όποτε και αν χρειαστεί. Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει, σηκώνουμε τα μανίκια και τρέχουμε προς τα μπρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε απόψε.